Η επιστολή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος προς τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, όπου ζητούν την αποπληρωμή των οφειλωμένων τους και αναφέρουν ότι μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα από κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων, σύγχωνευση κλινικών και τμήματων, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε αντίδραση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Εκείνο το οποίο μας προκάλεσε είναι η πρόταση που γίνεται προς την κυβέρνηση να μειώσει τις δαπάνες προς τα δημόσια νοσοκομεία μέσω του κλεισίματος νοσοκομείων και της συγχώνευσης τμήματων, προκειμένου να εξοικονομηθούν δαπάνες για να αποπληρωθούν τα χρέη προς τον ιδιωτικό τομέα. Στην ανακοίνωσή της η ΕΝΑ τονίζει ότι η κυβέρνηση με τις τεχνητές ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων με τις υπερκοστολογήσεις νοσηλείων προς τα ταμεία και τη διόγκωση επιχειρηματικής δράσης έχει δώσει εδώ και 25 χρόνια την ευκαιρία σε κλινικές παντός τύπου και κέντρα να ξεφυτρώσουν σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΣΑΝΑΕ, που είναι ο φορέας που θα διανέμει πλέον τις δαπάνες στα νοσηλευτικά ιδρύματα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ακριβώς μέσω αυτού του φορέα αναβαθμίζεται θεσμικά πάρα πολύ ο ρόλος των ιδιωτικών κλινικών και αποκτούν ισοτιμία ως προς την πολιτική που θα ασκείται στην κατανομή των δαπανών και τον έλεγχο του κόστου στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί αναφέρουν ότι οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να διεκδικήσουν τα χρωστούμενα από την κυβέρνηση, όμως πρέπει να αφήσουν ήσυχο το ΕΣΥ.